Τα γεννόσημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν προβλήματα, ελέγχονται από τους φορείς. Είναι μια κατεύθυνση η οποία είναι και ευρωπαϊκή και στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή τη σωστή τακτική που άρχισε, πρέπει να το ομολογήσουμε, από την προηγούμενη. Να μην πιάζει κανείς με την ανασφάλεια του κόσμου και η ανασφάλεια πολλές φορές δημιουργείται επίτηδες από συμφέροντα, γιατί δεν είναι μόνο το μικρό κέρδος των φαρμακοποιών, είναι και συμφέροντα εταιριών οι οποίες έχουν τα μέσα να δημιουργήσουν και φοβίες. Γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να ξεκαθαρίζει την κατάσταση, να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Ναι. Τώρα για την προηγούμενη μας συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε να κλείσω, εις επίρρωση αυτού που λέτε, να συμπληρώσω. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη διείσδυση πρωτοτύπων σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή ακριβών και πολυεθνικών φαρμάκων. Επίσης να το επισημάνουμε αυτό, έτσι. Τώρα, για τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι άξιμοι και όλοι οι άλλοι να είναι οι κουτόφραγοι, ας πούμε. Μπορεί όμως και γινόταν τόσα χρόνια. Σε μια χώρα που είχα ένα πρόβλημα, πήρα τον γιατρό μου εδώ, του λέω αυτό, μου λέει θα πάρεις αυτή την ουσία. Δεν ξέρω τι κυκλοφορεί εκεί πέρα, θα πάρεις αυτή την ουσία. Πήγα λοιπόν στο φαρμακείο σε πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Λέω θέλει αυτή την ουσία αυτή. Πήγαινε και σε ένα κέντρο υγείας να πάρεις και μια συνταγή. Μου έδωσε ένα γεννόσημο ήταν. Αλλά 70%. Δεν αμφέρβαλε κανείς ότι η ουσία, η δραστική ουσία είναι το βασικό. Μην παίζει κανείς με την ανασφάλεια του κόσμου. Για τα θέματα που αγγίξατε πριν, το πρώτο, κυρία Κωνσταντοπούλου, βλέπουμε και με την υπόθεση Χρυσής Αυγής ότι υποτίθεται υπάρχει μία προσήλωση σε κάποιους κανόνες ή προσπαθούμε να βρούμε κάποια τέτοια ερμηνεία για να δικαιολογήσουμε πολιτικές οι οποίες είναι περίεργες. Αυτή είναι ακριβώς την προσήλωση όμως, δεν την έδειξε στο νομοσχέδιο το οποίο ήδη κατετέθηκε. Ο νόμος του 12 λέει ότι 3 εβδομάδες πρέπει να υπάρχει δημόσια διαβούλευση. Ξέρετε πόσες ώρες δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση? 15, εκ των οποίων 8 ήταν βράδυ. Άρα η δημόσια διαβούλευση που είναι η ευκαιρία των πολιτών, αλλά και όχι μόνο των πολιτών, και φορέων να κάνουν τις τοποθετήσεις τους, εξαφανίστηκε από το παιχνίδι. Το δεύτερο, το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και το θα έπρεπε να είναι το πρώτο νομοσχέδιο και είναι πόλη νομοσχέδιο, δεν είναι μόνο για την ανθρωπιστική, είναι ένα πόλη νομοσχέδιο ότι βάζει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ασαφές εντελώς και παραπέμπει τις περισσότερες αποφάσεις να ληφθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή, δεν, ακριβώς τα γνωστά. Δεν βάζει ο νόμος τα περιθώρια και δεν δίνει ακριβείς προτροπές. Αν είναι τώρα να δώσει κανένα φράγκο σε κανένα άνθρωπο που έχει πρόβλημα, ναι, πούμε, αλλά μας πάει τώρα η διαβούλευση. Δεν είναι, κύριε Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, ποιος θα δώσει τα χρήματα, σε ποιους θα τα δώσει, με ποιο μηχανισμό, πότε, γιατί αυτό που καταφέρνεις με το να μην το λύνεις με το νόμο αλλά πηγαίνεις σε κοινές αποφάσεις, είναι το μεταθέτεις κάποτε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν θα δοθούν αυτά τα χρήματα, παρά τι θα κερδίσει η κυβέρνηση, μόνο ότι λέει ότι θα τα δώσει. Άρα βλέπουμε πως αυτή η τυπολατρία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τυπολατρία, είναι άλλα πίσω από αυτό, απλώς φαίνεται ως τυπολατρία. Αν ήταν τυπολατρία, θα περνούσε από αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο, Eurogroup και Euro Working Group. Ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι, πριν από κάθε Eurogroup, υπάρχει ένα Euro Working Group. Γιατί? Για να βγάλει τη λάντζα. Για να μπορέσουμε στο Eurogroup να πάμε. Να τα πούμε έτοιμα, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν μάθαμε τελικά αν η κυβέρνηση έδωσε στο Euro Working Group τις 6 μεταρρυθμίσεις ή αν τις έδωσε με τον τρόπο που οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν. Και εδώ θα ήθελα να πω στον κύριο Καμπουράκη: οι θηλιές σφίγγουν όταν δεν καταλαβαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους. Ο τρόπος που είναι ευρωπαϊκός δεν είναι να επισύουμε τον κίνδυνο ότι θα χρεοκοπήσουμε. Γι' αυτό δώστε μας, σας παρακαλώ, κάτι που δεν το λέμε πια δόση, αλλά είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι να καταθέσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις κοστολογημένες με το τι αποτέλεσμα θα έχουν και πώς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ελπίζω στο Working Group, όπως είπε η κυβέρνηση, δεν έγινε στο Euro Working Group, θα γίνει στο Euro Group της Δευτέρας. Ελπίζω εκεί να μην πάμε πάλι με μια δημιουργική ασάφεια, όπως επερώμαστε ότι πήγαμε στο προηγούμενο, αλλά να πάμε με τελείως συγκεκριμένα. Γιατί αν δεν πάμε, ζητάμε πάλι, επαιτούμε πάλι μια πολιτική λύση, όπως κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις όταν ερχόταν η ώρα αξιολόγηση του μνημονίου. Δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί τώρα τα περιθώρια είναι. Μισό λεπτό, και ένα τρίτο. Να το κλείσουμε κι αυτό. Γιατί ήθελα να μας πει από το, ο Παντελής ο Βαλασόπουλος από το Βερολίνο μια είδηση της τελευταίας στιγμής, έτσι πάνω σε αυτά. Yeah. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Διαβάζουμε εδώ. Η γερμανική εφημερίδα. Ποια εφημερίδα το γράφει, εσύ, Παντελή? Τι γράφει, για πες μας. Ότι την Πέμπτη, εξαιτίας των πιεστικών χρηματοδοτικών αναγκών που υπάρχουν στη χώρα, ναι, ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, ισχυρίζεται η εφημερίδα, τηλεφώνησε στον κύριο Γιούνκερ και του ζήτησε να υπάρξει έκτακτη συνάντηση σήμερα. Δική τους, τον δύο. Τον δύο, ναι. Του ζήτησε να συζητήσουν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και τη μεγάλη πίεση που υπάρχει. Όμως ο κύριος Γιούνκερ αρνήθηκε και του είπε ότι μπορεί να συναντηθούμε τη Δευτέρα
μετά το Eurogroup. Ο εκπρόσωπος, λέει, του κύριου Juncker δεν το διέψευσε, απλά περιορίστηκε να πει ότι υπάρχει συνεχής τηλεφωνική επαφή του Προέδρου της Κομισιόν με την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να κάνει, λέει, συγκεκριμένες αναφορές σε χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων. Αυτό, Παντελή, ότι μπορεί να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, το επιβεβαιώνει και η κυβέρνηση από εδώ, σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο Χρήστος ο Τσιγουρής. Το θέμα ήταν όμως, Γιώργο, ο Χρήστος πράγματι μας είπε... Να προσθέσω κάτι. Ναι. Να προσθέσω κάτι. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει ασυνήθιστη έκκληση βοήθειας από την Αθήνα το τηλεφώνημα Τσίπρα. Έκκληση βοήθειας και... από την Αθήνα που παλεύει μέρα με τη μέρα να αποτρέψει τη χρεοκοπία, λέει. Ακριβώς. Εντάξει τώρα. Αμάρτια η Süddeutsche Zeitung και κάθε τσάιτουμ. Να πούμε ότι η Süddeutsche Zeitung είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Εντάξει. Δεν είναι πίλη. Και εμείς σοβαροί είμαστε που τις κάνουμε την παράθεση. Εμείς είμαστε σοβαρότεροι. Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι πράγματι ότι άλλο είναι να γίνει μια συνάντηση πριν το Eurogroup του Τσίπρα με τον Juncker για να προφανώς να συζητηθεί το συζητηθεί θέμα και το θέμα της απόφασης του Γιούνκερ και άλλα να την κάνουν μετά. Βέβαια. Έχει μία αξία. Προφανώς αυτό. Γι' αυτό και είπε όχι ο Γιούνκερ. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό. Ευχαριστούμε, Παντελή. Έχουμε τίποτα άλλο. Ασχολήθηκε κανένα. Καλημέρα, όχι, αυτά είναι τα νεότερα αυτά. Δεν έχει ο Σόιμπλε τίποτα, αυτό κανένα εκεί να πει. Δεν έχει βαρουφάκι, γι' αυτό δεν έχει Σόιμπλε. Α, εντάξει. Κρίμα. Ναι, εντάξει, έχουν ένα διάλογο άτυπο μέσω εφημερίδων. Ευχαριστούμε, ναι. Παντελή. Είναι καλό μια συνάντηση με οποιονδήποτε γίνεται, οποτεδήποτε να έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι θεσμικά όμως λογικό πριν από το Eurogroup, το οποίο θα συζητηθούν αυτά ακριβώς τα θέματα, να ζητάς επαφή με τον πρόεδρο της Επιτροπής για να λύσεις αυτά τα θέματα. Πού είναι το πρόβλημα? Ότι όταν κάναμε τη συμφωνία, όταν έκανε η κυβέρνηση τη συμφωνία στο Eurogroup και ενώ υπήρχε μπροστά το χρηματοδοτικό κοινό, αφενός η κυβέρνηση δεν δεχόταν ότι υπάρχει και αφετέρου σε αυτή τη συμφωνία που έγινε δεν μπήκε μέσα το πώς. Ήμουν εγώ στο κοινοβούλιο όταν ο Ντάισελμπλουμ μας μάζεψε και μας είπε τι καλά που θα κάνει η κυβέρνηση και πόσο θα προχωρήσει πραγματικά τις μεταρρυθμίσεις. Και όταν ρωτήθηκε και θα έχει λεφτά για να φτάσει ως τον Ιούνιο, είπε δεν μας έχει πει η κυβέρνηση ότι υπάρχει κενό. Αν μας ζητήσει, θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Ναι, το είδαμε όταν του ζήτησε. Δεν ήξερε ο Ντάισελμπλουμ. Το είδαμε όταν του το ζήτησε. Δεν το ζητάς όμως, τα χρήματα δεν τα ζητάς έξω από τις συμφωνίες. Δεν μπορεί να λες ότι ανακάλυψα ξαφνικά μία τρύπα. Φέρτε τα. Δεν θέλει τη δόση. Δεν θέλει χρήματα. Το τρίτο. Αυτά ήταν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Δεν έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν θέλει χρήματα. Αυτό δεν λέγαμε. Μπορεί να το καταλάβετε. Αυτό λέει. Λόγω ο κύριος Καμένος. Το τρίτο ήταν αυτή η βολή, η προειδοποιητική, ότι υπάρχει και ενδεχόμενο εκλογών ή δημοψηφίσματος. Εγώ θα μπορούσα να το καταλάβω μόνο. Εντάξει, το ρώτησα. Δεν το είπε από μόνος του. Ενώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να απαντήσει όχι. Σαφή πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και δεν χρειάζεται παρά να υλοποιήσει τις συμφωνίες που η ίδια κάνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν αναφέρουμε για την ανάγκη δημοψηφίσματος, η δικιά μου ερμηνεία, δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενός, είναι ότι είναι μαζί με το κρέας ψάρι που ανακοινώθηκε για τη συμφωνία που ήδη πήγε η κυβέρνηση, είναι μια βολή η οποία λέει πρόσεχε, διότι άμα δεν κάνεις αυτά που εμείς θέλουμε, εσωκομματική μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει στην πλειοψηφία, αν δεν κάνεις αυτά, θα σε ρίξουμε και θα αναγκαστείς να πας σε δημοψήφισμα. Πιστεύω δηλαδή πως είναι και ένας πόλεμος θέσεων που γίνεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το είδαμε και στην Κεντρική Επιτροπή πώς εκφράστηκε. Μισό λεπτό. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι.